Και την ίδια στιγμή είναι συνεχής κυρίε και κύριοι, η ενίσχυση τη αποτρεπτική ικανότητα τη χώρα μα. Κοντά μα ο Σταύρο Ιωαννίδη. Σταύρο στη Βουλή το πρόγραμμα αγορά τριών υπερσύγχρονων Αμερικανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών. Να δούμε τα βασικά του χαρακτηριστικά. Λοιπόν, Μάρκο, κατατέθηκε στην Επιτροπή Εξοπλιστικών πρόγραμμα για την αγορά τριών MQ9. Sea Guardian, πρόκειται για τους φύλακε των ελληνικών θαλασσών, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, Α, θα αγοραστούν και δύο σταθμοί εδάφους και όλα αυτά, και όλα αυτά συγγνώμη, προς 400 εκατομμύρια ευρώ, τόσο θα στοιχίσει το πρόγραμμα. Θα αυξηθούν όμως πάρα πολύ οι δυνατότητες επιτήρησης των θαλασσίων περιοχών και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Έχουν πολύ μεγάλη εμβέλεια που ξεπερνά τα 1.800 χιλιόμετρα, ενώ μπορούν να μείνουν στον αέρα για τουλάχιστον 27 ώρες, αναβαθμίζοντας συνολικά την ικανότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Όμω, συζητήθηκαν, Μάρκο, και άλλα προγράμματα, όπω η απόκτηση αμφίβιων τεθωρακισμένων 74 AAV-7. Α, μάλιστα θα είναι πλήρως, ανα... θα είναι πλήρως ε, ανακατασκευασμένα, δεν θα, έχουν, θα είναι λειτουργικά Uh, δεν θα έχουν καθόλου προβλήματα, όπω μαθαίνουμε. Θα αγοραστούν για 290 εκατομμύρια, μεταχειρισμένα μένα, αλλά σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Uh, ενώ συζητήθηκε και η αξιοποίηση των 18 μοιρά 2.000, τα οποία αντικαταστάθηκαν ουσιαστικά από τα Ραφάλ. Υπάρχει ενδιαφέρον από την κατασκευάστρια Ντασό και μάλιστα δεν αποκλείεται η χώρα uh, να εισπράξει έω και 117 εκατομμύρια ευρώ από την αξιοποίησή του. Τωρακισμένη η Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα. Σε ευχαριστούμε, Σταύρο.